όλο τον κόσμο θα έρθουμε, που καταλαβαίνουν και οι τηλεθέτες, ελπίζω να καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι αδύνατο, αλλά πραγματικά το βάζουμε στα σχέδιά μας μέσα. Κάποια τηλεόραση στιγμή στο μέλλον. Είναι και φαντασία, είναι όνειρο, είναι αυτό. Κάνουμε και εμείς μια προβολή των επιθυμιών μας. Τι να κάνουμε. Δεν είναι κακό αυτό. Ναι. Δεν είναι κακό. Ο κύριος Μπάκας μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Μπάκα? Δόξα τω Θεώ. Δεν έχει κάτι στον Αύγουστο λοιπόν για τους λειψούς να μείνουμε. Να το πάμε αλλού να δούμε. Είπε όμως κάτι ο καλεσμένος μας, ότι γίνονται ακυρώσεις. Να δούμε αν όντως κι εμείς ακυρώνουμε ή αναβάλουμε ή αλλάζουμε τα σχέδιά μας και έχουμε άλλους προορισμούς πια επιλέγουμε. Υπηρετική χώρα, όχι νησιά. Για να μπορέσουμε έτσι να ανταπεξέλθουμε. Γενικότερα βλέπουμε ότι τον κόσμο τη φετινή χρονιά να επιλέγει πολύ δυναμικά τους υπηρετικούς προορισμούς και ταυτόχρονα να σας αναφέρω ότι τα τελευταία δύο έτη έχει αναδείξει η πανδημία νέους προορισμούς. Τώρα, όποιος αυτή τη στιγμή μείνει στην Ομόα Αττικής και θέλει να βγει ένα εξοχικό, όπως την καλή παλιά εποχή, που θα μπορούσε να νοικιάσει ένα εξοχικό για ένα μήνα ή ότι σε ζώνη ολόκληρη. Αφήσει εμείς την ανάβηση ένα σπίτι 120 τετραγωνικά. Εδώ να πούμε ότι δεν ζητούμε εμείς τιμή, είναι η ζητούμενη. Είναι η ζητούμενη, ναι. Λοιπόν. Στην ανάβηση αυτή τη στιγμή, ένα σπίτι 120 τετραγωνικά μέτρα κάνει 1.700 ευρώ το μήνα. Μάλιστα. Για 30 διανυκτερεύσεις, για ολόκληρη οικογένεια. Στην Αρτέμι 16 τετραγωνικά μέτρα 1.400 ευρώ. Στον Πόρτο Ράφτ αυτή τη στιγμή, κάποιος το κλείσει για Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο ή αλλιώς για Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβρη για 3 μήνες 5.500 ευρώ. Στην Παλαιά Φώκια 40 τετραγωνικά μέτρα 1.000 ευρώ. Στο Λαύριο 90 τετραγωνικά μέτρα ένα κίνητο για 3 μήνες 3.000 ευρώ είναι η ζητούμενη τιμή μίσθωσης. Στη Βάρκηζα 30 τετραγωνικά μέτρα, επειδή είναι και κοντά στην Αθήνα. Για 4 μήνες, ναι. 3.000 ευρώ. Γενικότερα, πούμε το εξής. Αλλά για 30 τετραγωνικά, όπως βλέπω δίπλα, ναι, να πω κάτι, σημαντικό όμως. Ναι. Ότι αυτά τα κίνητα πολλές φορές δεν παίρνει μια οικογένεια μόνη της. Μπορεί να πάρουν και δύο οικογένειες μαζί και τρεις οικογένειες μαζί και να χωρίσουν τους μήνες ή το διάστημα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι οι τιμές πραγματικά είναι αυξημένες σχέση με το παρελθόν. Και τα κίνητα τα που είναι εξοχικά και διευθύνονται προς ενοικίαση είναι λιγοστά πλέον. Λοιπόν, στην Βάρκηζα, Χριστιανό, να το μοιραστούμε μαζί. 30 τετραγωνικά. Ναι, όχι, ανασεζόν είπε ο κ. Μπάκας, έτσι δεν είπατε, ένα μήνα. Για 4 μήνες. Για 4 μήνες, λοιπόν. Δηλαδή, είναι δηλαδή 1.200-1.300 ευρώ. Όχι, θα μείνω εγώ τους 3 μήνες, θα μείνει στον έναν. Έτσι θα το μοιραστούμε. Κάπως έτσι μοιραζόμαστε τα πράγματα. Αλήθεια, είναι πολύ δίκαιος πάντως. Είναι δίκαιος. Από τα 3.000 θα σα αφήσω να πληρώσω τα 2.500. Και καλώς που είσαι πάλι σήμερα. Σκέφτομαι, είναι πολύ συμφέρον. Στην Πελοπόννησο τώρα που λέμε πραγματικά ότι έχει έντονη κινητικότητα, που είναι στο Λουτράκι ένα σπίτι για 4 μήνες, 60 τετραγωνικά μέτρα, το συνολικό κόστος είναι 4.500 ευρώ. Στο Δερβαίνι 83 τετραγωνικά μέτρα για 4 μήνες είναι 5.300 ευρώ. Στην Ακράτα ένα σπίτι 62 τετραγωνικών μέτρων συνολικά είναι για 3 μήνες 3.700 ευρώ η ζητούμενη τιμή μίσθωσης. Είναι τα εξοχικά που στο παρελθόν λέγαμε ότι κάποιος μπορεί να το νοικιάσει για 3-4 μήνες. Πείτε μου. Κύριε Μπάκα, κοιτάξτε, καταλαβαίνετε, με κοίταζε στα μάτια και κατάλαβα ότι θέλω να τον διακόψω. Συζητώ με συγγνώμη, έχω μια έκτακτη είδηση. Σαφώς. Στην τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ο Νίκος Καπόλος, ο συνάδελφός μας, να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί και πού. Ένας τραυματίας είναι το αποτέλεσμα μια σύγκρουση που έγινε μεταξύ δύο ταχυπλώων στη θαλάσσια περιοχή του Στοχημάρη τη Παλιά Φώκια κοντά στην Ανάβησο. Δύο ταχύπλωα λοιπόν με συνολικά 16 επιβαίνοντες πριν από λίγο συγκρούστηκαν. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το λιμενικό, ο τραυματίας που βρέθηκε στο νερό μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα σε νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και έχουν βγει σε στεριά. Είναι άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες έγινε αυτή η σύγκρουση των δύο σκαφών και αν είχαν αναπτύξει ταχύτητα, δεν το ξέρουμε αυτό, με ποια ταχύτητα έγινε αυτό. Πάντως, να επαναλάβω ότι ένα άτομο που έχει τραυματιστεί ελαφρά, μεταφέρεται με ασθενοφόρο έχουμε αυτή την ώρα σε εφημερεύον νοσοκομείο. Σε ευχαριστούμε, Νίκο. Κρατάμε λοιπόν ότι ένας αυτή τη στιγμή τραυματίας, οι υπόλοιποι είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Ανοίγει τώρα μια πολύ μεγάλη κουβέντα για τις συνθήκες, τα ταχύπλωα και τι ακριβώς έχει συμβεί. Αλλά αυτά θα συζητήσουμε όταν μάθουμε ακριβώς. Συγγνώμη, κύριε Μπάκα, νομίζω ότι καταλαβαίνετε. Πάμε. Στον ψαθόπικο τώρα στον ομό Αχαΐας βλέπουμε ένα σπίτι 2 τετραγωνικά μέτρα με ζητούμενη τιμή μίσθωσης για 3 μήνες 2.600 ευρώ. Στο Ρίο πάλι στον ομό Αχαΐας 40 τετραγωνικά μέτρα για 3 μήνες 2.950 ευρώ. Και στην Ακράτα ένα πολύ μεγάλο ακίνητο μονοκατοικία 220 τετραγωνικά μέτρα για 3 μήνες 6.000 ευρώ, 2.000 ευρώ το μήνα. Ξανασημειώνω το εξής. Συγκεκριμένα κίνητα δεν τα παίρνει μια οικογένεια μόνη της. Δηλαδή τα χωρίζουν δύο και τρεις οικογένειες και πάνε ο καθένας ένα μήνα. Άρα το κόστος είναι διαφορετικό. Άρα ξανασκέψω αυτό που σου πρότεινα. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Μακλιμίτης έχει δίκιο. Πάνω απ' όλα είναι businessman. Πάνω απ' όλα είναι δίκαιος στη μοιρασιά του. Για να το λέμε σωστά. Λοιπόν, στην Πρέβεζα βλέπουμε 46 τετραγωνικά μέτρα είναι 700 ευρώ. Στην Εύβοια για 4 μήνες 2.200 ευρώ. Στο Θεολόγο τώρα μια μονοκατοικία 110 τετραγωνικά μέτρα
για τρεις μήνες 6.200 ευρώ, σε καμένα βούρλα 60 τετραγωνικά μέτρα 1.200 ευρώ, μετά λέμε τη Χαλκιδική να πίνει και αυτή έντονα πλέον στο κομμάτι της Οικικής Αττικίας 55 τετραγωνικά μέτρα για 4 μήνες 5.500 ευρώ και στη Χαλκιδική Συθονία για 50 τετραγωνικά μέτρα από 2.000-2.500 ευρώ το μήνα, ανάλογα αν είναι Ιούνιος, Ιούλιος ή και Αύγουστος. Να αναφέρουμε κάτι σημαντικό κιόλας, πριν να δούμε την κάρτα από αυτή. Στα νησιά τώρα, αν κάποιος θέλει να βρει ένα ακίνητο εξοχική κατοικία, να νοικιάσει με τη σεζόν, στη Λευκάδα, στην περιοχή Βασιλική, που έχει και μια ωραία παραλία εκεί μπροστά και ταβερνάκια, για 4 μήνες είναι 4.500 ευρώ για 100 τετραγωνικά. Η Κύθινος, ένα νησί που έχει πολύ έντονη κινητικότητα και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, σκεφτείτε ότι οι πληρώτες στην Κύθινο είναι σχεδόν 100% κάθε Σαββατοκύριακο. Ναι. Εκεί ένα σπίτι 55 τετραγωνικά μέτρα είναι, για 4 μήνες είναι 6.500 ευρώ ζητούμενη τιμή. Συντίνω, ένα σπίτι 25 τετραγωνικά μέτρα για 3 μήνες 3.600 ευρώ. Στη Σκόπελο τώρα ένα σπίτι 45 τετραγωνικά μέτρα, ουσιαστικά ένα μικρό, μια μεγαλύτερη γκαρσονιέρα, 1.500 ευρώ το μήνα. Και στη Σκιάθο για 3 μήνες 4.200 ευρώ. Να σου πω κάτι όμως όσον αφορά τις εξοχικές κατοικίες. Στη Σκόπελο, συγγνώμη, γιατί την έχετε έτσι ξεχωριστά, γιατί είναι 1.500 ευρώ ανά μήνα. Πάει ανά μήνα αυτό. Ανά μήνα. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος ότι θες ένα μήνα τον Αύγουστο, θες ένα μήνα τον Ιούλιο, ένα μήνα τον Σεπτέμβριο, 1.500 ευρώ. Να σε αναφέρω κάτι. Ότι πλέον, λόγω της βραχυχρόνιας μίσθωσης, πολλοί ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών πλέον έχουν μπει σε διαδικασία και έχουν μισθώσει τα κινητά τους. Στι βραχυχρόνιε μισθώσει, δηλαδή τα πήραν από τη σεζόν που είχαμε στο παρελθόν και το έχουν εντάξει προ βραχυχρόνιε μισθώσει. Και αυτό έγινε και καταγράφεται κιόλα από δύο στοιχεία. Πρώτον, είδαμε την αυξημένη ζήτηση στη χώρα μα για του καλοκαιρινού μήνε Ιούνιο έω και Αύγουστο 232% στην Ελλάδα γενικότερα, 306% στην Κρήτη, 230% στι Ποράδε και στι Κυκλάδε. Και είδαμε παράλληλα και την αύξηση των εγγραφών των ακινήτων που γίνονται στις συγκεκριμένες περιοχές. Δηλαδή, είδαμε αύξηση των εγγραφών μέσα σε ένα μήνα στην Μύκονο 40% και σε Σαντορίνη 30%. Δηλαδή, γενικότερα, είναι καλό καλοκαίρι για τον τουρισμό. Ναι, να πάνε καλά. Να κλείσει έτσι με αυτή την αισιοδοξία και με αυτή την προσδοκία που έχουμε. Να κλείσουμε έτσι και να πούμε ότι όντως ήταν ένα πάρα πολύ καλό καλοκαίρι για όλους, γιατί συμφέρει όλους. Πάμε να δούμε λοιπόν. Έχουμε τους ανθρώπους ειδικούς μαζί με τον κύριο Μπάγκα να μας βοηθήσει σε αυτές τις εκτιμήσεις. Ο Δημήτρης Οικονόμου, τουριστικός πράκτορας, τον έχουμε φιλοξενήσει ξανά. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ζαφυριάδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Συγγνώμη, δεν το ξέρω απ' έξω γιατί μου είναι λίγο δύσκολη η έννοια. Συλλόγου Οικονομίας Διαμοιρασμού. Αυτό είναι το. Είναι το Airbnb. Απλά το λέμε οικονομία διαμοιρασμού και το λέμε σωστά ελληνικά. Σωστά. Βραχυχρόνιος μισθός. Οικονομία διαμοιρασμού. Και ο κύριος Πίτερ Ιωάννου. Συγγνώμη, και ο κύριος Πίτερ Ιωάννου είναι ξενοδόχος και πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών. Στο Τολό θα πάμε, να το πω λίγο πιο δυνατά, ότι είμαστε στο Τολό αυτή και την βλέπω ώρα. Και έχουν και ένα βαγοσώστη, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από πίσω από ό,τι βλέπω, ελπίζω να υπάρχει κάποιος μέσα στον πύργο. Καλημέρα και στο Τολό. Καλημέρα σε όλους. Τώρα, να ξεκινήσουμε από τον κύριο, έτσι όπως έχουμε τους κύριους μπροστά μας, από τον κύριο οικονόμο για να δούμε τα δικά σας τουριστικός πράκτορας. Ποια είναι η εκτίμησή σας, ποιος προορισμός και για ποιο λόγο φέτος βλέπετε ότι έχει περισσότερο την τιμητική του, να το πούμε πολύ έτσι απλά και ποιητικά. Κοιτάξτε, παραδοσιακά οι Κυκλάδες είναι το στολίδι του ελληνικού τουρισμού. Όλο το βάρος πέφτει πρώτα απ' όλα εκεί και μετά ακολουθεί η Κρήτη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, αλλά εκεί μιλάμε για πιο μαζικές αφήξεις από tour operators, μεγάλα group κλπ. Οι big spenders, αυτοί που αφήνουν χρήματα, κατά βάση ξεκινάνε από τις Κυκλάδες. Οπότε, αν μου λέγατε να σας πω το νούμερο ένα, θα σας έλεγα σίγουρα Κυκλάδες, Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο, αλλά και τα υπόλοιπα νησιά μας, τα οποία είναι ιδιαίτερα ανερχόμενα φέτος, όπως η Μήλος, όπως η Κύθνος που ανέφερε ο κύριος Μπάκας, ναι. Ένας πολύ κοντινός προορισμός και για τους Έλληνες και για ξένους. Από εκεί ξεκινάει λοιπόν η πορεία του τουρισμού μας φέτος, η οποία, αν μου επιτρέπετε να κάνω πολύ σύντομο σχόλιο για όσα είπατε πριν για τη βραχυχρόνια μίσθωση. Ναι, ελάτε. Επειδή και εμείς δραστηριοποιούμαστε ως εταιρεία, ιδιαίτερα στο νησί της Μυκόνου, στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, μπορώ να σας πω ότι φέτος θα πάμε για ρεκόρ όλων των εποχών, κυριολεκτικά και στον αριθμό των κρατήσεων, αλλά και στο τζίρο που θα γίνει σε κρατήσεις βραχυχρόνιες μίσθωσης, σε κατοικίες κυρίως. Είμαστε στην post-COVID εποχή. Συγγνώμη, μετά αυτό, COVID, αυτό που λέτε αφορά τη Μύκονο ή γενικώς? Η εικόνα που έχω είναι από όλες τις Κυκλάδες. Η βάση μας είναι στη Μύκονο. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι ο κόσμος έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις κατοικίες παρά στα ξενοδοχεία. Γιατί στη μετά COVID εποχή ακόμα οι κατοικίες προσφέρουν ιδιωτικότητα, αποφεύγεις το συγχρονισμό και έχεις ένα τουριστικό προϊόν το οποίο σαν τιμή είναι
ιδιαίτερα ελκυστικό σε σχέση με την τιμή που έχουν τα περισσότερα ξενοδοχεία 5 αστέρων κυρίως, με τα οποία μπορείς, ή 4, που μπορείς να συγκρίνεις τις πολυτελείς κατοικίες. Ναι. Ωραία. Αλλά πάντως, ξέρετε πολύ καλά, κύριε Οικονόμου, γκρινιάζουν ξενοδόχοι σε έναν βαθμό, δεν έχουν άδικο. Και θα ρωτήσουμε και τον κύριο Ζαφυριάδη γι' αυτό, παρότι είναι από την άλλη πλευρά. Γιατί λένε, εμείς ξενοδοχοί έχουμε υποχρεώσεις να προσλάβουμε κόσμο, να πληρώνουμε φόρους, να πληρώνουμε τέλη, να πληρώνουμε το ένα τ' άλλο. Ο άλλος για ένα σπίτι το πετάει, το νοικιάζει, βγάζει, καθαρίζει. Γεια σας. Αυτό δεν πάντα θα υπάρχει μεταξύ των δύο κατηγοριών των δύο επαγγελματιών. Για να μας πει λοιπόν ο κύριος Ζαφυριάδης τι λέει γι' αυτά. Σίγουρα. Οι κατοικίες βαθμού μέσω τύπου Airbnb είναι μια άλλη, ένα άλλο τύπο καταλήματο, τα οποία προτιμούνται τα καταλήματα τύπου Airbnb, γιατί προσφέρουν μια αυτονομία, όπως είπε και ο κύριος από τις Κυκλάδες. Ο κύριος Οικονόμου, σωστά. Επίσης, λόγω ότι τα περισσότερα έχουν κουζίνα, μπορεί μια οικογένεια να εξοικονομήσει χρήματα. Γιατί φέτος το πρόβλημα είναι ότι έχουν αυξηθεί όλα, οπότε τα χρήματα, το κόστος είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε σαν παράγοντα τι διακοπέ των ανθρώπων φέτο. Να δούμε και. Πάμε στο τολό. Να δούμε επίση επαγγελματία. Κοντινό προορισμό. Όμορφο προορισμό. Όμορφο προορισμό. Ω βάση το έχει και μπορεί να κάνει γενικά τι βόλτε σου εκεί πέρα. Να δούμε λοιπόν εκεί πώ είναι τα πράγματα, κύριε Ιωάννου. Πρέπει να φτιάξω το ίντερνετ. Δεν είναι καλή σύνδεση. Πρέπει να είναι ο αέρας. Να πω κάτι που ο κ. Οικονόμου ήταν πολύ πολύ και συμφωνικότητα μαζί. Κάτι καταφέρουμε, κύριε Ιωάννου. Κάτι καταφέρουμε. Για να δούμε αν θέλετε το ακριβώς να κάνετε αυτή την κίνηση. Καλύτερα τώρα. Ναι. Τέλεια τώρα. Ωραία, υπέροχα. Όχι, τώρα έφτιαξε ο ήχος, χάλασε η εικόνα. Κάποια στιγμή θα πετύχουμε και τα δύο. Τι θέλετε, κύριε Μπάκα, πείτε μας. Ωραία, αφού δεν έχουμε τον κύριο Άννο, μην τον παιδεύουμε τον άνθρωπο, θα το προσπαθήσουμε στη συνέχεια. Κύριε Μπάκα. Να πω τον κύριο Οικονόμου το εξής. Εμείς κάναμε μια μικρή έρευνα αυτές τις τελευταίες 2-3 ημέρες να δούμε τι γίνεται στη Μύκονο για τις πολυτελή βίλες. Αυτό που βλέπουμε πραγματικά για τις πολυτελή βίλες για το διάστημα Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου για 6 διανυκτερεύσεις, κατά κύριο λόγο βλέπουμε προκρατήσεις στο 96-97% και τις τιμές πραγματικά να αγγίζουν τα κανένα του 2019. Δηλαδή αυτό που λέει ο κύριο Οικονόμου, συμφωνώ απολύτως μαζί του. Ναι. Πάντως, και εκεί... Κύριε Μπάκα, είναι ακριβώς όπως τα λέτε και εγώ αυτό που θα σας έλεγα είναι ακριβώς ότι οι τιμές τις οποίες έχουμε με όλα τα αυτά δεν είναι ιδιαίτερα υψηλότερες από το 2019, σε αντίθεση με τον ξενοδοχειακό κλάδο, ο οποίος δικαίως ενδεχομένως μερικές φορές παραπονιέται, αλλά ο ξενοδοχειακός κλάδος, κυρίως στις Κυκλάδες, έχει δυστυχώς αύξηση στις τιμές του κατά μέσο όρο άνω του 25% σε σχέση με το 2019. Ενώ οι βίλες, επειδή ακριβώς είναι αυτόνομοι ιδιοκτήτες που δεν έχουν ούτε τα εργαλεία marketing, ούτε τις δυνατότητες, ούτε τις πρόβες στις αγορές, κρατήσουν τις τιμές τους πιο χαμηλά και απολαμβάνουν φέτος πληρότητες, τις οποίες δεν ξέρω αν θα τις ξαναδούμε και ποτέ. Ένα λεπτό, κύριε Ζαφυριάδη. Νομίζω ότι έχουμε τον κύριο Ιωάννου. Ένα λεπτό, αν έχετε την καλοσύνη. Τον έχουμε αδικήσει τόση ώρα, γιατί μας έχει προδώσει λίγο η τεχνολογία. Μήπως τηλεφωνικά καταφέρουμε να τον ακούσουμε έστω. Ελάτε, κύριε Ιωάννου. Καλησπέρα, μ' ακούτε? Τώρα ναι, πολύ ωραία. Γεια σας. Ζητούμε συγγνώμη για την τεχνολογία, μας πρόδωσε. Λοιπόν, καλησπέρα από το όμορφο Τολό. Ακούω τους συνομιλητές. Πολύ ενδιαφέρον και πολύ καλά τα σημάδια για Κυκλάδες. Εμείς εδώ πέρα ξεκινήσαμε λίγο δύσκολα η αρχή της σεζόν, αλλά τώρα βλέπουμε ένα πολύ καλό ρεύμα στις κρατήσεις μας. Βλέπουμε υψηλές πληρότητες για Ιούλιο και Αύγουστο. Σίγουρα για όλη τη χώρα, έτσι και για μας, το στοίχημα θα κρυθεί το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη, που πάντα εκεί πέρα βλέπουμε πώς πάει η χρονιά. Το Τολό, όσοι δεν το γνωρίζουν, αποτελεί ένα κλασικό προορισμό για όσους είναι στην Αθήνα. Είναι κοντά, για να καταλάβετε, είναι 120 χιλιόμετρα από την Αθήνα, λιγότερο από περίπου 1,5-2 ώρες το πολύ. Σε κοστολόγιο μπορεί να βγει 20-25 ευρώ η βενζίνα για να έρθει κάποιος. Είναι ένας πολύ καλός οικογενειακός προορισμός. Όπως βλέπετε και πίσω μου, έχει μια υπέροχη παραλία. Ρηχή θάλασσα, πολύ ζεστά νερά. Και είναι ιδανικό γιατί έχει πολλές επιλογές για εστιατόρια, μπαρ. Νομίζω, συγγνώμη κύριε Ιωάννου, ότι τώρα και οι υπόλοιποι συνομιλητές, το Τολό είναι για τον Έλληνα τουρίστα. Κυρίως δηλαδή θα πάμε εμείς και για τους οικονομικούς λόγους και για αυτό που ο κύριος Ιωάννου είναι και πάρα πολύ κοντά. Τα άλλα μέρη που θα έχουμε όντως πολύ μεγάλη αύξηση και κίνηση
Έχουμε και τον εισαγόμενο. Πολύ μεγάλο ποσοστό εισαγόμενο τουρισμού. Τεράστιο. Υπάρχει και αυτόν ο εξωτερικός τουρισμός. Τα τελευταία χρόνια λίγο έχει πέσει σχετικά με αυτό που ήταν πριν, αλλά μην ξεχνάμε ότι το Τελό ήταν η Μύκονος πριν Μύκονος γίνει Μύκονος. Έχει πολύ μεγάλη ιστορία από τουρισμό από εξωτερικό, πάρα πολύ μεγάλο ρεύμα από Ευρώπη και Ρωσία που δυστυχώς φέτος, όπως όλοι γνωρίζουμε, έχει χαθεί αυτή τη στιγμή. Ωραία, πολύ ωραία. Να κλείσουμε τώρα σιγά σιγά με όλους σας ένα τελευταίο. Ήθελε ο κ. Ζαφυριάδης και τον διέκοψα για να ακούσουμε τον κ. Γιάννη. Ναι, απλά ήθελα να κάνω μια παρατήρηση ότι ας πούμε, η Μύκονος θεωρώ ότι είναι μια άλλη. Είναι κάτι διαφορετικό από όλα. Δηλαδή δεν μπορούμε να αντιλάβουμε σαν τελικά δεδομένα, γιατί οι τιμές είναι πολύ αυξημένες και είναι, θεωρώ, μια άλλη Ελλάδα η Μύκονος, ξεχωριστά από εμάς, κύριε Κόνο, αν μου επιτρέπετε. Εγώ παρατηρώ ότι στη ζήτηση για τα θέματα του Airbnb κυμαίνεται στα επίπεδα του 19, δεν υπάρχει κάποια αύξηση. Υπάρχει μια αύξηση στα αιτήματα της ρωτήσης, αλλά δύσκολο να μετατρέπονται σε κρατήσεις αυτό. Επίσης υπάρχει μια τεράστια βεβαιότητα και όλοι προτιμούν πια τελευταία στιγμή στο να κλείσουν κάποιο κατάλημα. Και όσον αφορά για το Τολό, ναι, είναι ένα κοντό προορισμό το οποίο το επιλέγουν οι Έλληνες κυρίως, αλλά δεν συμβαίνει αυτό με άλλα νησιά. Όπως π.χ. η νησιά του Ιωνίου, πρέπει κάποιος να πάρει και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, αλλά να κινηθεί και ο δικός. Με την αύξηση τη βενζίνη να έχει πάει πια σε πολύ μεγάλα επίπεδα. Μάλιστα. Να κλείσουμε τον κύριο Οικονόμου. Επιτρέπετε μία απάντηση σαν επίρρωση όσων είπαν οι συνομιλητές μας. Και για να δώσουμε και μια αισιόδοξη νότα και να συνδεθούμε και με τον κύριο Μπάκα σε όλο αυτό το πλαίσιο με αυτά που είπε, οι αυξημένες τιμές φέτος, κυρίως στα ακτοπλοϊκά αλλά και στα αεροπορικά εισιτήρια για τα νησιά μας, θα έχουν και ένα καλό. Θα έχουν ακριβώς αυτή την αναβίωση της υπηρετικής Ελλάδας τουριστικά, προορισμούς που όλοι ίσως στην παιδική μας ηλικία τους επισκεφθήκαμε και πλέον ίσως δεν ήταν τα τελευταία χρόνια τόσο δημοφιλείς, θα ξαναγίνουν δημοφιλείς λόγω του κόστους μετάβασης και επιστροφής. Αυτό. Άρα η Πελοπόννησος θα έχει την τιμητική της, το Πήλιο θα έχει την τιμητική του, η Δυτική Ελλάδα θα έχει την τιμητική της, τα παράλια, γενικά προορισμοί οι οποίοι δεν απαιτούν μετάβαση με πλοίο ή αεροπλάνο. Το Πήλιο, μιας και λέτε κύριε Οικονόμου, εγώ πήρα τηλέφωνο, είναι όλα και όλα νομίζω 7-8 καταλήμματα που υπάρχουν στην Ταμούχαρη. Δίνω ένα παράδειγμα. Στην παραλία και από πίσω, στο χωριδάκι από πίσω. Και λέω, θέλω ένα δίκλινο για να πάμε τη γυναίκα μου 2-3 μέρες. Λέω, πείτε μας, 2-3 μέρες τον Αύγουστο. Δεν είχαν τίποτα. Τίποτα. Ήταν κλεισμένα όλο τον Αύγουστο, γιατί το λέω και τον κύριο Οικονόμο, όχι στην Μύκονο, στην Ταμούχαρη. Αυτό είναι. Καλά, Ταμούχαρη είναι εξαιρετικό. Φανταστείτε, επειδή έχω πάει, είναι συγκλονιστική παραλία. Απίστευτο μέρος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς, κύριε Μπάκα. Να είστε καλά. Είσαστε τόσο συχνά εδώ και μας βοηθάτε για να καταγράφουμε και τον κύριο Ιωάννου που μας έδωσε την πιο ωραία εικόνα, βέβαια. Και αν μας ακούει κάποιος από Ταμούχαρη και αδειάσει κάποιο δωμάτιο που έχει κλείσει. Πάντω, κύριε Μίτσο, ο οποίο είναι πολύ σωστό στι διαπραγματεύσει του πάντω. Ναι. Λοιπόν, αν με πάρει τηλέφωνο, πει ακυρώθηκε ένα δωμάτιο στην Ταμούχαρη, θα του πω ωραία, σου δίνω 20 ευρώ τη βραδιά για να μην πει. Εγώ ενώ συνταπεί και μα ακούνε στην Ταμούχαρη, δεν με νοιάζει πού θα μείνω, αλλά πού θα φάω. Όχι, όχι, δύο ταβερνάκια. Πετσοφάει και αυτά τα ξέρω. Τα ταβερνάκια είναι δύο συγκεκριμένα, τα ξέρω τώρα, σε παρακαλώ. Άμα βρω να μείνω, τα υπόλοιπα θα τα έχω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπάκα. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλημέρα, καλημέρα.